Είμαι η Πέπα το γουρουνάκι. Αυτός είναι ο μικρός μου αδερφός ο Τζορτζ. Αυτή είναι η μαμά γουρουνίτσα. Και αυτός ο παπάς γουρουνάκι. Πέπα το γουρουνάκι. Ο φίλος του Τζορτζ. Η Πέπα και οι φίλοι της είναι στην παιδική χαρά. Η Πέπα, η Σούζη και ο Ντάνι είναι στο μήλο. Είστε όλοι έτοιμοι? Έτοιμοι! Τότε φύγαμε! Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα! Ο Τζορτζ είναι λίγο μικρούλης για να ανέβει στο μήλο. Προτιμάει να κάνει κούνια. Να και η Ρεβέκα Κουνέλη, με το μικρό της αδερφό, το Ρίτσαρτ Κουνέλη. Γεια σας, παιδιά! Γεια σας! Μπορώ να ανέβω κι εγώ στο μήλο. Έλα, Ρεβέκα. Γυρίστε μας πολύ, πολύ γρήγορα. Ο Ρίτσαρτ Κουνέλη θέλει να ανέβει κι αυτό στο μήλο. Α, αν ανέβει ο Ρίτσαρτ, δεν θα μπορούμε να γυρνάμε γρήγορα. Ο Ρίτσαρτ μπορεί να παίξει με τον Τζορτζ. Ρίτσαρτ, θέλεις να παίξεις με τον Τζορτζ? Όχι. Ο Τζορτζ έχει ένα δεινόσαυρο σαν το δικό σου. Πάμε να τον δούμε. Ο Ρίτσαρτ Κουνέλης έχει την ίδια ηλικία με τον Τζορτζ. Ο Ρίτσαρτ ήθελε να δει το δεινόσαυρο του Τζορτζ. Δεινόσαυρος. Τζορτζ, θες να παίξει ο Ρίτσαρτ με το δεινόσαυρό σου? Όχι. Ρίτσαρτ, θες να παίξει ο Τζορτζ με το δεινόσαυρό σου? Όχι. Ο Τζορτζ και ο Ρίτσαρντ δεν θέλουν να μοιραστούν τους δεινοσαύρους τους. Τζορτζ, θα διασκεδάσετε πιο πολύ αν τους μοιραστείτε. Πολύ ευγενικό εκ μέρους του Τζορτζ. Δεινόσαυρος. Του Τζορτζ δεν του αρέσει να μοιράζεται. Ρίτσαρντ, άσε τον Τζορτζ να κρατήσει τους δεινόσαυρους τώρα. Ούτε του Ρίτσαρντ του αρέσει να μοιράζεται. Τι έπαθαν οι δυο τους και κλαίνε? Ο Τζορτζ και ο Ρίτσαρντ όλο κλαίνε όταν παίζουν μαζί. Είναι πολύ μικροί και δεν ξέρουν να παίζουν σωστά. Κορίτσια, μπορείτε να τους μάθετε να παίζουν σωστά? Φυσικά. Θα τους μάθουμε να κάνουν πύργο στην άμμο. Ωραία ιδέα. Πάμε όλοι μαζί στην άμμο. Ο Τζορτζ και ο Ρίτσαρντ λατρεύουν την άμμο. Τζορτζ, Ρίτσαρντ, σήμερα θα μάθουμε να κάνουμε πύργους στην άμμο. Πρώτα γεμίζουμε τα κουβαδάκια με άμμο. Μετά τα αναποδογυρίζουμε και τα χτυπάμε λίγο σαν πάτο. Τώρα σηκώνουμε τα κουβαδάκια. Έτοιμο! Ο Ρίτσαρντ έφτιαξε ένα πύργο στην άμμο. Και έτοιμο! Αλλά και ο Τζορτζ έφτιαξε το δικό του πύργο. Είδατε, ωραίο δε.